Άντε φανταράκια, φύγαμε. Να την πείτε γιατί στρίβω. Το φανταράκια, ξέχνα το. Τώρα περάσαμε στην άλλη άκρη. Καλά ρε παιδιά, εσείς απολύσανε, δεν σας έζησαν τίποτα ρούχα. Πώς, αλλά. Πάτε ένα καρπουζάκι να το σκεφτείτε. Ευχαριστώ φίλε. Ήμουνες από το ίδιο χωριό, είσαστε. Κοντοχωριανοί. Και όπως πάτε στο δρόμο θα βρείτε κάποιον, να σας πάρει. Γεια. Μπουμπούκι, ε. Σιγά την κουρμπέτσα μου, ρε. Ρε στη Μανώλη. Ρε εσύ, εγώ λέω να βάλουμε τις φόρμες. Καλά μαλάκας είσαι. Ρε εσύ, άνθρωποι λυπούνται τους φαντάρους. Τι είναι, ρε. Δεν το δες. Κουκλί. Σιέρα. Πρόσεξες μου, ρε, αεροδυναμική, ε. Καμιά διακοσταριά τελική. Πάνω ρε μαλάκα, θα σε σκοτώσουμε. Εγώ λέει θα είμαι άρρωστος. Εμποραγώ. Άντε κούλα τα χέρια σου. Άντε. Άντε ρε μαλάκα, κούλα τα χέρια σου, σου λέω. Άντε καημένε. Άντε ρε. Άντε ρε, βλήτω, συνέχισε γάμο. Βαράει ο πούστης κατά κέφαλα. Τα είχαμε φτάσει τώρα. Γιατί ρε μαλάκα, άσχημα πέρασες. Δεν λέω αυτό. Όχι, πες μου, άσχημα πέρασες. Πάμε να βουτήξουμε. Άντε, σήκω. Άντε, μωρή κολόγρια, κουνήσου. Ρε, θα βραδιαστούμε εδώ πέρα. Ε, και. Άστο, άστο αυτό. Θα κοπάνησες χθες το βράδυ, ε. Ναι, είναι εσύ. Εγώ θέλω άλλο τόσο για να πω ότι κάπως φτιάχτηκα, ρε. Πάμε, ρε.
Όπου και να πάμε αυτός ο δρόμος τελειώνει στη θάλασσα. Αγριοπερίστερο. Κάνεις ρε μες στην εκκλησία με την κατσίκα. Τι κοιτάς? Άφησε το κοκκινάδι της. Ποια ρε? Πόσα χιλάκια έχουν περάσει από εδώ πάνω. Το σκέφτεσαι, μάγκα μου? Μονογρίες περνάνε εδώ. Τι λέει, για κοίτα το και πες μου. Κοκκινάδι δεν είναι αυτό? Στο παράθυρο είναι μια φωλιά. Σπουργίτια. Άρα να δεις. Έλα να δεις. Άδεια. Ναι.
Κάτσε ρε μάλακα. Κάτσε ρε εσύ. Έλα κόφτε να δω. Μας μαλακές. Περίμενε μάνα μου. Να δω. Κάτσε ρε. Τι είναι αυτά. Τα καταματάκια. Αγάπη μου άγγελε. Πού το. Μα μου πήξε μαλάκα εδώ. Φέρ' το δω. Φέρ' το δω ρε μαλάκα. Έλα. Αγάπη μου άγγελε. Σε περιμένω με λαχτάρα. Η αγαπημένη σου αραγωνιαστικιά Μαρία. Αγάμι σου. Αντρέβεσαι ρε μαλάκα. Τι στο πέρε. Ξέρεις το μαγαζί του Γρηγόρη. Του καφενείου. Του καφενείου, ρε. Το συνεργείο. Αν το ξέρω. Είχα στριμώξει τη γυναίκα του μια μέρα. Ναι, λοιπόν. Ο άλλος ήταν απ' έξω και δεν πήρε είδηση. Τώρα που το σκέφτομαι, μάλλον με έκανε την μπάκη. Κοίτα εδώ. Αυτός ήταν 70-80 χρονών τώρα, δεν χάνε. Έλα, ρε. Έχουνε τόσα χρόνια διαφορά. Με ποιον. Με τη γυναίκα του, ναι. Πώς τη λένε. Ξέχασε. Έλα ρε μπαγκάς, εγώ σου μιλάω για δουλειά και εσύ... Τι δουλειά. Συνεργείο. Τι. Αυτός θα το πουλήσει, μου το πει μάνα μου πέρυσι. Ναι και. Είσαι να το πάρουμε μαζί. Δεν είσαι καλά. Γιατί ρε μαλάκα. Θέλω εσένα. Τη δουλειά εγώ με συνεργεία. Άμα σου πω. Ρε, εγώ δεν είμαι για δέσιμο. Εγώ θα παρκάρω. Το πιασές. Ακού εδώ ρε, έτοιμος χώρος είναι, έτοιμη πελατεία, άμα βάλουμε κάτι να το φτιάξουμε λίγο. Τρελός είσαι. Τα εργαλεία του τα έχει, ένας εγκέφαλος του λείπει. Γιατί δεν βάζεις το δικό σου. Κόφτο ρε. Διαφορετικά είναι τώρα να μπαίνει μέσα ο πελάτης και να βλέπει εγκέφαλο, εξητάει τι πράγμα είναι. Εσύ τι λες να μην έχω. Βοβή είμαι. Εγκέφαλος ξέρεις ε, με οθόνη έτσι. Να μπορείς να δεις τα καύσιμα να πούμε, τι καύσιμα καίει το αυτοκίνητο. Όχι τι δηλαδή βενζίνες, πετρέλαια και τέτοια, αλλά αναλογία να πούμε, καταλαβες. Να δεις για τις πλατίνες, να δεις για τα μπουζί, να δεις αν δουλεύουν, τέτοια πράγματα. Να συγκέφαλος πρέπει να κάνει κανένα εκατομμύριο. Τώρα το μαγαζί. Τι γελάει ρε μαλάκα. Μα είναι να μην γελάω. Επικοινωνήτρα παιδί μου. Γιατί. Μα μου μιλάς για τα εκατομμύρια, λες είναι κουφέτα. Μου είπες ότι ο πατέρας σου πούλησε το χωράφι. Ε, και. Ξέρεις που σα πήρε. Εντάξει, αλλά έχω και εγώ τα σχέδιά μου. Ποια σχέδιά σου ρε άγγελε, την πρίκα. Δεν είσαι για κουβέντα. Τι ρε άγγελε. Αν είχα τώρα 2 εκατομμύρια. Τα έχεις. Όχι. Ε μη μου τα πρίζεις. Ύστερα αυτό λέω. Εγώ δεν πρόκειται να κάτσω έξω. Πώς το λένε. Δεν είμαι για τέτοια. Θα στρωθούμε εδώ. Κοντά στο πηγάδι. Γιατί. Άδειο είναι. Ξέρω πήγα εδώ. Σκάσε ρε.
Θα πιαστούμε εδώ πάνω όλη τη νύχτα. Ρε Μανώλη, δεν πάμε κάπου αλλού. Πού θα βρούμε καλύτερα? Όχι στην εκκλησία, ρε. Γιατί? Τι θα πάθουμε? Τίποτα, τι να πάθουμε. Φτάνε, μην έχει πόντι για το πηγάδι. Και φίδια. Τα φίδια, ρε μαλάκα, κοιμούνται τη νύχτα. Και φαντάσματα. Σκάσε, ρε. Κοίτα. Βρήκα σκεπάσματα. Ψώνιο. Τι έγινε, ρε? Έχεις ένα τσιγάρο? Τι τρελός είσαι, μα την Παναγία! Τι έγινε, ρε, τι έπαθες? Τίποτα. Είδες κανένα όνειρο? Ναι. Κακό. Δεν θυμάμαι. Καλά. Να με τρελάνει, τρεμπαγάσα. Δες στο θάλαμο. Έχεις περάσει από την άλλη άκρη, δε. Δεν το πήρες είδηση? Μη στάζεις, ε. Όχι, εντάξει. Πώς το λέει αυτό, ρε? Ποιος, ο Σαλιμαλή? Ο Σαλιμαλή. Θυμάσαι, ρε, τότε που την κοπάνησε από τη Σκοπιά, ε? Να πω να βρει τη γυναίκα του που του τα φόρεσε, ε? Θυμάσαι, ρε, Αρούρι. Κοιμήσου, ρε.
Έλα μου, ρε μαλάκα, τελείωνε. Μια ώρα. Τι θες, ρε. Φεύγα, ρε τσογλάνη. Σιγάρα. Τέρμα. Βενζινάδικο. Πάμε. Μπορεί να σταματήσει κανένα φορτηγό. Ναι, να γυρίσουμε πίσω. Από εκεί ανεβαίνουνε, ρε, ξύπνιε. Επάρεξε μια ματιά στη μάντρα. Μπορεί να έχει και τσιγάρα, έλα. Μαλάκα, Μόρις. Του 57 μοντέλο, 1500 κυβικά. Τα έχει όλα, ε. Η μηχανή είναι εντάξει. Και το σασμανάκι, μια χαρά δουλεύει. Μια φαναρτζοδουλειά θέλει και στο κάνω εγώ σε μια εβδομάδα να πετάει. Κουκλί. Έρχεται ο τύπος. Τι τρέχει, παιδιά. Βάζει τώρα πόσο πάει αυτό. Δεν είναι για πουλήμα. Άντε τώρα γιατί έχω δουλειά, ε. Έχεις τσιγάρα. Σου μιλάω, ρε καθηγή. Δεν είμαι περίπτερο. Όταν σου μιλάνε, να μην γυρίζεις το κόλπο σου. Ας το διάλο από εδώ πέρα, παγιαλίτες. Θα τηλεφωνήσω στην αστυνομία. Πάμε, μωρέ. Χέστο να τον καραγκιόζει. Κάνες, ρε, αρχίδι. Ρε, εσύ. Σταματήστε! Ρίχτω κάτω! Thank you.
πείραξε. Εγώ δεν με θάνω. Βάζεις ένα χεράκι. Ποιος να βάλει χεράκι. Ποιος να βάλει χεράκι. Εντάξει. Τι έγινε φίλε. Τη μυρίστηκες. Τη μυρίστηκες την παλιοπουτάνα. Πουτάνα. Δεν μπορώ και μόνο. Κάθε φορά που περνάμε τα σύνορα γίνεται φέση. Πού πας? Στην Αρκέτα. Εκεί μένεις? Ναι. Όχι. Δεν έχεις πράγματα? Όχι. Έχεις μπλεξίματα? Θα σ' αφήσω εκεί κοντά. Όχι. Άντρας σου είναι? Ναι.
Γεια σου, Μερούλα. Γεια. Πας ή γυρίζεις? Γυρίζω. Ο δικός σου? Στο αυτοκίνητο. Πείτε. Τι βλέπετε, το ξέρεις τώρα. Τι να σου δώσω? Ξέρω εγώ. Τι έχεις? Κάτι πρόχειρο, διψάφι πολύ, ρε μπάδι. Τι ζέστη είναι αυτή, ρε παιδάκι μου, το όπο. Ζέστη. Και είναι ακόμα Ιούνιος μήνας. Ανεβείτε πάλι? Κάτσε, μπε, ακόμα δεν ήρθαμε. Σε καμιά 20 αργά μέρες. Ρε μπάδι, καλύτερος δεν τον έχω. Σε βενζινάδικους εθνικούς στο χιλιάδο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Από τη συλλογή τραυματίστηκε και θανάσιμο αστυνομικός Γιώργος Λαδόπουλος και ο διοικητής του βενζινάδικου, δικούργος Αντωνίου, καθώς και ένας κακοποιός αγνώστων στοιχείων. Η συλλογή έγινε σήμερα μεταξύ 9 και 10 το πρωί. Το γεγονός κατήγγειλε στην αστυνομία η γυναίκα του Αντωνίου, Άννα, καθώς και ο γιος τους, Αντώνης Αντωνίου, μετά από 2 ώρες. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι ο σκοπός της επίθεσης των κακοποιών ήταν η ληστεία. Φαίνεται ότι ο λυκούργος Αντωνίου πρόβαλε αντίσταση, αφού προηγουμένως πρόλαβε να ειδοποιήσει την αστυνομία. Το σώμα του άτυχου αστυνομικού βρέθηκε στο πίσω μέρος του πρατηρίου. Ο αστυνομικός έφερε τραύμα διαβέρες στο λαιμό. Άγνωστος στις αστυνομικές αρχές είναι ο νεκρός κακοποιός. Ο νεκρός δεν είχε πάνω του κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανακάλυψη της ταυτότητάς του. Ο νεκρός είναι ηλικίας 20-25 χρόνων, κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,75 με κοντά μαύρα μαλλιά. Φοράει τζιν παντελόνι, γυμνός σε τη μέση και πάνω και ξυπόλυτος. Στη μέση του υπάρχει πέτσινη ζώνη, καφέ χρώματος απλή. Απλό. Τρελίνησε. Δεν θα σε καρφώσω, μη φοβάσαι. Δεν θα το πεις από μένα πάντως. Σταμάτα. Σταμάτα σου είπα. Και τι νομίζεις, ότι είμαστε στη γειτονιά σου να σταματώ που θέλεις? Άκου τον άνθρωπο. Πάρε τσιγάρο. Πώς το βλέπεις? Κρατούν το φίλο σου. Είναι πεθαμένος. Και
Τι νομίζεις, ότι πήγαμε να κλέψουμε? Δεν σε ρώτησα. Τι με νοιάζει τι πήγατε να κάνετε? Τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα? Από την Αρκετσά είσαι? Ναι. Και τι θα κάνεις εκεί? Δεν θα μείνω. Πάω να δω το γέρο μου. Τι να σου κάνει ο γέρος? Πάω να του ζητήσω λεφτά. Έχει λεφτά? Πούλησε πέρυσι το αμπέλι. Τι? Πούλησε ένα αμπέλι. Και τι θα κάνεις με τα λεφτά? Δεν ξέρω. Θα φύγω. Πού θα πας? Δεν ξέρω. Έξω. Θα μπαρκάρω. Τραγούδαγα κάποτε. Στο Γλάρο. Το εξακουστά. Μέρι Λούλη ήταν το όνομά μου. Μαρία δηλαδή με λένε έτσι κι αλλιώς. Το Λούλη μου το βρήκε ο ατζέντης μου. Ξέρεις πώς γίνεται σε αυτές τις δουλειές. Άρχισα στα 17 μου. 3 χρόνια. Στα 20 είχα τελειώσει. Απ' τις καλύτερες φωνές, ε. Αν δεν τα παράταγα θα ήμουν τώρα όνομα. Γιατί τα παράτησες? Μου ήρθανε στραβά τα πράγματα. Μπλέχτηκα με τον τύπο. Με τον ατζέντη δηλαδή. Έμεινα έγκυος. Αυτό στην αρχή μου έταξε λαγούς με πετραχίλια. Και εγώ βλάκα στο έκαψα το παραμύθι. Στο τέλος αυτός έκανε πως δεν ήξερε τίποτα. Κατάλαβες? Και τότε ήρθε τούτος εδώ. Ήρθε μια μέρα και μου λέει, άμα παρατήσεις τη δουλειά, εγώ θέλω να σε παντρευτώ. Εντάξει και με το παιδί. Τον ήξερα. Ερχότανε κάθε εβδομάδα στο μαγαζί. Καψούρης. Ερχότανε μόνος του. Σαν το λύκο. Και δεν ξεκόλαγε τα μάτια του από πάνω μου. Δεν μου είχε πει τίποτα ποτέ. Ο πατέρας μου πέθανε όταν ήρθαμε στην Αθήνα. Τη μάνα μου τη ζούσα εγώ. Τα αδέρφια μου στον Καναδά. Χαμένα. Αυτός εδώ λοιπόν είχε δύο ταλίκες. Βρεις. Και ένα καφενείο. Όποιο βρεις κύλα μπροστά της. Στο κερατσίν. Καμιά φορά η ζωή τα φέρνει έτσι που πρέπει να αποφασίζεις γρήγορα. Αυτό ή το άλλο. Δεν σε παίρνει για κλάψεις και τέτοια. Στο κάτω-κάτω είπα θα το δοκιμάσω κι αυτό. Η ζωή είναι περίεργη. Αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Σκέφτεσαι το φίλο σου. Στο νεκροτομείο, έτσι. Πού είναι αυτό? Ξέρεις εσύ πού είναι? Εγώ? Όχι. Πώς σου? Τι θα τον κάνουνε? Πώς δεν τον νοιάζει? Εμένα με νοιάζει. Ξέρεις τους δικούς του? Όχι. Είναι από ένα κοντινό χωριό. Το γνώρισε στο στρατό. Πώς τον λέγανε? Τους ανοίγουν εκεί πέρα, τους κόβουν κομμάτια. Μπορεί. Μπορεί. Μέχρι να πάει κάποιος να τους ζητήσει. Και δεν πάει κανένας. Πώς θα γίνει αυτό? Αύριο θα ξέρουν ποιος είναι. Και μπορεί να ξέρουν και για σένα. Ο φίλος θα σε προδώσει. Θέλει δεν θέλει. Κοίτα να δεις τι θα κάνεις με σένα, ναι, τώρα. Την έχω βάψει.
Γεια σου. Το ξέρεις. Όχι. Ρε. Δεν θα μείνω. Τι, πού θα πας? Θα φύγω. Ήρθα μόνο για να μου δώσει τα λεφτά. Τα λεφτά? Τι λεφτά? Τα λεφτά από τα μπέλη. Από τα μπέλη? Θα ξαναδώσω. Θα σου τα στείλω. Τα έχω ανάγκη. Πες μου που είναι. Θα τα ξαναδώσω, σου λέω, γαμώτο. Μη Μανώλη.
σε στείλω σου λίγο. Φεύγω τώρα. Δουλεύει σε μια ναυτιλιακή εταιρεία. Μπορώ να το μιλήσω για σένα. Μήπως και μπορέσεις να φύγεις. Μπορώ να κάνω κάτι για σένα. Έτσι κι αλλιώς έχω κάνει πολλές παλαβομάρες στη ζωή μου. Και μία παραπάνω. Μου έχεις εμπιστοσύνη. Λέγε, μου έχεις εμπιστοσύνη. Ναι. Καλώς είσαι κι εσύ. Και γιατί? Δεν ξέρω. Τι θα κερδίσεις αν με καρφώσεις? Έτσι λέω κι εγώ. Γιατί λες το κάνω? Δεν ξέρω. Μήπως εγώ ξέρω. Έχεις φίλους στην Αθήνα? Όχι. Έχω έναν. Ξέρεις να πας στο Κερατσίνι? Ναι. Θα πας σε μια διεύθυνση που θα σου δώσω. Θα μείνεις μέχρι το πρωί εκεί. Αν το βρω και μπορεί να σε βοηθήσει, θα σε ειδοποιήσω. Αν μέχρι το πρωί δεν έρθει κανείς να σε βρει, φύγε. Τι είναι εκεί? Ένα καφενείο. Από πίσω μένει η μάνα μου. Τι τρέχει? Κατάλαβες σε τι λουκι μπήκες? Δεν γίνεται να κάνεις πίσω τώρα. Όπου σε πάει. Thank you.
Είσαι ο Μανώλης. Έλα. Μάνα μου δεν σε έστειλε. Μαρία. Ξέρεις τίποτα από κουνελιά? Όχι. Το δάγκωσε ένα σκύλος. Θες να πεθάνεις? Δεν ξέρω. Κολό σκύλο. Λοιπόν, μην εδώ, αλλά μην κάνεις φασαρία, γιατί σε λίγο θα έρθει κόσμο στο μαγαζί, έτσι. Τι σου είπε η Μαρία? Μου είπε να σε κρυψώ που να έρθει. Πότε θα έρθει? Το βράδυ. Το βράδυ? Μόνη της? Τι άλλο σου είπε? Τίποτα. Δώσ' μου το τηλέφωνο της. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις? Μάνα σου δεν είναι? Δεν μου είπε να της τηλεφωνήσεις. Πού μένει? Τι είναι εδώ πέρα? Το Μαΐ! Αν πεις τίποτα δεν σε πνίξω. Έτσι ακούσε. Βάλε ένα ουζό. Τι είναι η κουκλά? Καλά. Δεν έχεις και σήμερα? Ήρθε η μάνα σου? Ναι. Τι σου φέρε? Σου φέρε κανένα χωστέμι? Παράταμε. Έχεις τσιχτήρ. Ακόμα το έχεις αυτό το ζωντανό εδώ? Δεν κάνεις κανένα στη φάδο λίγο να κάθομαι λίγο? Τι τρέχει με αυτό, ε? Είναι άρρωστο. Μπα, τι έπαθε? Το αυτί του. Το δάγκωσε ένα σκύλος. Κοίτα. Έχω κι εγώ ένα άρρωστο πουλάκι. Εδώ. Χάιδεψε το καημένο. Χάιδεψε το. Η εξέταση που έγινε σήμερα έκυψε ότι οι σφαίρες που είχαν σαν στόχο τον αστυνομικό
Δείχτηκαν από την συμμετοχή. Άκου τη γράφει εδώ. Από την κυβερνητική καραβίνα Ερέτα Α302, η οποία ανήκε στο θύμα Λικούρου Μαντονίου. Στο μεταξύ, κανείς δεν ζήτησε το πτώμα του Λικούρου, του οποίου η ταυτότητα παραμένει άγνωστη. Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι όσο περνούν οι ώρες μέχρι να αναγνωριστεί ο νεκρός, τόσο λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βρεθούν συνελίκο. Ο νεκρός είναι ηλικίας 25 χρόνων περίπου. Έχει ύψος 1,70 και κανονική σωματική διάθεση. Τα μαλλιά του και τα μάτια του είναι καστανά. Το πτώμα του εξετάστηκε λεπτομερώς από αστυνομικούς. Τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα είναι: στο δέρμα του και στα μαλλιά του βρέθηκε αλάτι της θάλασσας. Τα μαλλιά του είναι κομμένα κοντά. Τα νύχια του είναι κοντά και λαγρά, παρόλο που τα χέρια του δείχνουν άνθρωπο που ασχολεί με την εργασία του. Δεξιά ομοπλάτη έχει μια μεγάλη μαύρη ώρα σε μέγεθο φαγή. Πάνω από το δεξί του να μην κάνεις φασαρία. Αν είναι να κάνεις έτσι, καλύτερα να του δίνεις. Τι θες? Ποιος είναι αυτός? Να μην σε νοιάζει. Πού το βρήκες αυτό το πρεζόνι? Κοίτα τη δουλειά σου και κλείς το στόμα σου. Εσύ τον κρύβεις ή η μάνα σου? Εγώ σε ρώτησα τι κουβαλιάς μέσα στις μπότες σου. Πιτσιρίκα. Έλα έξω. Ποιος είναι? Είσαι ο φίλος της Μαρίας? Ναι. Δεν βλέπω. Δι. Κάτσε κοντά μου. Να εδώ. Σιγρά τα ρούχα. Είναι 2 χρόνια που δεν βλέπω. Δίπ για δίπ. Τι να γίνει. Καθένας με τη μοίρα του. Η τσίπκα μου. Ξέρεις την τσίπκα? Όταν παντρεύτηκα ήμουν 16 χρονών. Ήρθαν και με πήρανε τάλουχα. Νύφη. Με είχαν βάλει αυτή την τσίπκα να μην με βλέπει κανένα. Εγώ έβλεπα. Όπως με πήραν και με έβαλαν καβάλα,
Βγήκαμε πάνω από το ποτάμι. Εγώ δεν ήξερα ποιος είναι ο γάμπρος. Ποιος να είναι, ποιος να είναι. Έβλεπα ένα με ένα παιδί στα καπούλια. Αυτός είχε να του φέγει. Άιντε σα βγήκαμε πάνω. Γυρίζει έτσι γύρω γύρω τ' άλογο. Και κάνει στον αέρα μπαμ μπαμ. Και σκόνει τη φοράδα στα δυο ποδάρια. Ρε Ζουρλέ, ρε θα το κρεμίσεις το κορίτσι. Αρχίνεσαι να φωνάζουν οι θιούδες. Α, ο άντρας μου είναι αυτός. Λέω. Το νηφιάτικό μου. Ψηλό που είναι. Πήρα να δεις. Πιάστο. Πιάστο, ντε. Κόκκινο. Αυτό δεν θα το πάρω μαζί μου. Θα τα φύγω για το κορίτσι. Για πού ετοιμάζεσαι? Για τα εκεί που θα πάμε όλοι. Και τι κάθες τα ρούχα? Πώς, με τη ρόμπα θα με βάψουν. Έχω βάλει μες στη βαλίτσα εδώ να όλα. Το πανοσέντον, το κατοσέντον, τα νεκροσάβανα. Για να μην ψάχνουν και παιδεύονται και αφήσουν το κορμί μου να κρυώσει και γίνει απρόθυμο. Ένα τηλεφώνημα ενός αυτόπτη μάρτυρα ενισχύει τις αρχικές υποθέσεις των αστυνομικών ότι οι δράσεις του χθεσινού διπλού εγκλήματος ήταν δύο. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι την ώρα της συμπλοκής, περνώντας με το αυτοκίνητό του από το βενζινάδικο, είδε έναν άνδρα να τρέχει κατά μήκος της εθνικής οδού, κρατώντας ένα όπλο. Νόμισε ότι επρόκειται για κυνηγό. Εν τω μεταξύ, από την νεκροψία και νεκροτομή που έγινε στο πτώμα του νεκρού κακοποιού, προέκυψε ότι είχε δεχτεί μία σφαίρα των 38, που όπως αποδείχθηκε από την εργαστηριακή εξέταση, ρίχθηκε από τον αστυνομικό στη διάρκεια της συμπλοκής πριν την πηδή και ο ίδιος. Το πτώμα του νεκρού κακοποιού παραμένει αζήτητο στα ψυγεία της ασφάλειας. Πάω μέσα να βοηθήσω το κορίτσι. Καλημέρα. Εδώ στην Ιδιτραγάτα. Πού σου να μάτια μέχρι τώρα? Ρε καλπάκα. Ακόμα δώσε και σφανάζει τη γυναίκα του καψαρίσει καθαρά η σπίτι. Ντροπή σου. Αν με πάρε δρόμο και φέρνα. Α, με σύρε σου λέω και ο ήλιος πως το βασίλεψε. Και πού τον είδες εσύ τον ήλιο, Βρε, εγώ βλέπω καλύτερα από σένα κι ας είναι καμιά. Ποιος μου επέταξε πάλι τον ζωντανό που έπαιξε, σαν να καμιά. Βρε, θα το βγάλει το ρεύμα το θρασίμι. Μα το Χριστό. Δύο πετσίνες δικές του έχει, το ξέρεις, Τι μας λες. Ο πατέρας μου κάναν καιρό. Ήταν εξέλιξη. Κάτσε, ρε, ακούσουμε. Ο πατέρας μου κάναν καιρό. Είχε χθήματα πολλά. Στρέμματα, δάσος ολόκληρο. Μια μέρα, Αύγουστος ήτανε, άναψε μια φωτιά. Ήμουν 14 χρονών. Λαμπάδιασε το δάσος. Τα δέντρα, τα σπίτια, όλο το χωριό. Τρέχανε οι ανθρώποι, πυλαλούσαν τα ζωντανά, ζουράθηκαν όλοι. Ανάψανε όλα μέχρι το βράδυ. Κλαίγανε αχού, αχού, οι γυναίκες, οι άντρες, βλέπανε όλα να μένα. Θα σας φέρω καμιά μπύρα. Πρόταχαν το κεφάλι. Όχι, εντάξει. Θα γίνουσαν πρόσεγγες και άλλους του αισθητικούς. Κι εγώ, έβλεπα τη φωτιά και χαίρομαι. Και πήγα και τρύπωσα να μην βλέπω την ανθρώπινη χαρά μου και να καταλούνται και είδα. Καλά που κάηκε το χωριό, καλά που κάηκαν οι ψήρες. Θα φύγουμε από εδώ. Είδας ο Θεός, θα πάρεις την πόλη. Θα πάρεις ο Άρχος. Τι πάνε να πει αζήτητο στα ψυγεία της ασφάλειας? Πώς λένε? Θωμαή. Τη βάψαμε, Θωμαή. Την πατήσαμε σε μαλάκι. Είστε Μαρία, μου θέλει να σου δώσω αυτό. Κρύψ' το.
Είναι δικό μου, κανείς δεν το ξέρει. Τι να το κάνω. Μπορεί να σου χρειαστεί, πάρ' το. Το καράβι ήταν 25 μέρες εδώ στο πέραμα και για επισκευές. Έκανε δεξαμενισμό και αύριο φεύγει. Με ρώτησε πρώτα πόσα λεφτά έχεις. Του είπα πως θα του δώσεις 50.000. Φτάνουμε. Γιατί τι να μην ξέρω τι θα κάνει. Δεν ξέρω. Κοίτα, αυτό στην εταιρεία είναι... πώς το με λένε. Που κάνει το μάνινγκ. Πράκτορας τέλος πάντων. Ναι, ξέρω. Λοιπόν, έχει ένα λαστρωματικό του στο καράβι. Θα πεις μαζί του. Στην πύλη, αν το ρωτήσουν, θα πει ότι πας να ελέγξεις τον ασύλο του. Θα σε κρύψει στην καμπίνα του για 2 μέρες, μέχρι να φτάσετε στην Αυγούστα. Αυγούστα? Τι είναι αυτό που είναι? Στη Σικελία. Εκεί θα βγεις. Θα βγω. Και τι να κάνω εκεί, πού να πάω? Τι θες ρε παιδί μου, τι περιμένεις? Θες να διαλέξεις και πού θα βγεις? Στο διάλογο δεν καταλαβαίνεις. Πληρώνουμε για ό,τι κάνουμε. Και εσύ μέχρι τώρα στάθηκες και τυχερός. Έτσι. Πώς θα βγω εκεί? Το πιο εύκολο πράγμα να βγεις. Δεν ελέγχουν ποτέ το πλήρωμα. Δεν μετράνε, θέλω να πω. Δεν ψάχνουμε. Μόνο την κατάσταση παίρνουν από τον καπετάνιο όταν γίνεται η ελευθεροκοινωνία. Δεν είναι η πρώτη φορά. Εδώ είναι μια διεύθυνση στην Αυγούστα. Βλέπεις? Όλα τα έχω σκεφτεί. Πώς βλέπεις την υπόθεση? Δεν βλέπω τίποτα. Πάω όπου με πάει. Θα έρθω αύριο το βράδυ να σε πάρω. Η αρκούδα. Μια φορά ήμασταν εσένα. Με έστειλε η μάνα μου να πάω φαΐ στον πατέρα μου στα ζωντανά. Κοινά μπροστά μου μια αρκούδα καφετιά. Κλώνεστε. Η αρκούδα τυράει εμένα και εγώ την αρκούδα. Άξαφνα σηκώνεται στα πισινά της ποδάρια και με τον μπροστινό μου γνέφει. Άιντε, πέρα. Εγώ πέρασε και δεν έβλαψε. Πώς το ξέρεις που σου γνώξε πέρνα? Το ξέρα. Πώς όμως?
Άγγελος Σωτηριάδης του Νικολάου από τον Άγιο Μηνά Θεότιδας. Ποια είναι αυτή εδώ? Σκουπίδια. Πάμε. Στάσου. Γράφει κάτι για σένα εδώ. Τελειώνουν οι σχετικές ανακρίσεις. Εν τω μεταξύ, σε καλό δρόμο βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας και ελπίζεται ότι σύντομα θα εντοπιστεί και ο δεύτερος κακοποιός, ο δράστης της δολοφονίας του αστυνομικού, του οποίου το όνομα είναι ήδη γνωστό. Πρόκειται για τον Εμμανουήλ Γαβριλίδη, 22 χρονών. Γίνονται εντατικές προσπάθειες για τη σύλληψή του, η οποία είναι θέμα λίγων ωρών. Ο Εμμανουήλ Γαβριλίδης έμενε μαζί με τον πατέρα του στην Αρκίτσα μέχρι πριν από 2 χρόνια, όταν έφυγε για να υπηρετήσει τη θητεία του. Έχει συλληφθεί σε ηλικία 16 χρονών, όταν επιχείρησε να κλέψει ένα μπουφάν από κατάστημα της Αταλάντης. Ο πατέρας του, Νικήτας Γαβριλίδης, υποδηματοποιός, δεν βοήθησε και πολύ με την κατάθεσή του. Πάμε. Μου είπε πως θα σε περιμένει εκεί σε μια ώρα. Έχεις μια ώρα κι εγώ.